Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε FIFA 23 και θα παίξουμε ανάλογα κανένα 2-3 derby match. Και όταν εννοώ, ας πούμε, όταν λέω derby εννοώ El Clásico, που είναι το derby Real Madrid στην Μπαρτσελόνα, που θα είναι και το πρώτο, ας πούμε derby de Madrid, που είναι Real versus Atlético Madrid, ναι. Και το γερμανικό derby, δεν ξέρω πώς λέγεται, που είναι Borussia Dortmund με Bayern. Το γαλλικό που είναι Paris με, δεν θυμάμαι ποια είναι, θα σας δείξω την ομάδα μετά. Και θα παίρνουμε τη μεριά μιας ομάδας και με αυτήν να παίξουμε το μάτς όλο. Και να δούμε αν θα νικήσει ή όχι. Το ένα ημίχρονο θα είναι 3 λεπτά. Δηλαδή ένα συνολικό μας θα είναι 6 λεπτά κάπου εκεί. Και η δυσκολία είναι professional. Και μπορεί, εγώ τα σίγουρα derby που θα παίξω θα είναι τα derby. Συγγνώμη για αυτό που ακούγεται απ' έξω, αλλά κάνουν έργα απ' έξω. Γι' αυτό μπορεί να ακούγεται ένα βρρρρρρ. Να το. Θα είναι, ας πούμε, τα... Οπα, είναι μουσική. Θα είναι λογικά τα derby που τρώγονται πολύ, ας πούμε, Real Madrid Barcelona, Real Madrid Atletico και Bayern Dortmund. Αυτά δηλαδή, τα πολλά που τρώγονται. Και μόλις τελειώσεις παίξουμε κανένα κανονικό μάτς. Αφού ξεκινάω εδώ τώρα. Two giants of Spanish football. The atmosphere is incredible inside this stadium. Let's hope we see a top-class game as well. Μπορεί να μην μιλάω γιατί θα συγκεντρώνομαι πάρα πολύ, γιατί γενικά συγκεντρώνομαι πολύ. Και για τους πολλούς που δεν ξέρουν, ας πούμε, ή ξέρουν, δεν ξέρω, έχω βάλει και το σύστημα handball στο FIFA, στα μάτς, που κάποιες φορές είναι λίγο ενοχλητικό, αλλά δεν πειράζει, που αν πάει μπάλα στο χέρι του παίχτη θα είναι φάουλ ή πέναλτι αν είναι μέσα στην περιοχή. Και κάρτα δεν δίνει βέβαια, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις επίτηδες, οπότε κάρτα δεν δίνει. Ενώ κάνω ένα σουτ, το λέω αυτό και το χάνω. Κάρτα δεν δίνει γιατί δεν μπορείς να το κάνεις επίτηδες, και αν φυσικά τα λάθος και δώσεις με, έχει ήδη κίτρινο, πως τη σύστησα να πάει κίτρινη, θα είναι πολύ ενοχλητικό γιατί το έκανε κατά λάθος ή και είναι στυλ ο αντίπαλος επίτηδες. Ω, ένα λάθος εδώ, επίτηδες στο χέρι του παίχτη, του αντιπάλου. Γι' αυτό δεν δίνει κάρτα. Και το βάλει. Το πρώτο γκολ στο βίντεο μου και στο μάτς. Το πρώτο μάτς είναι από τον Καρίμ Μπενζεμά, τον Γάλλο παίχτη, ο οποίος λόγω τραυματισμού σε προπόνηση δεν έπαιξε στο World Cup, το οποίο από ό,τι ξέρουμε όλοι το πήρε η Αργεντινή. Και πιστεύω από ό,τι ξέρουν όλοι, ο Μπενζέμα θα μπορούσε να παίξει στο τελικό, βάζει και δεύτερο αμέσως, θα μπορούσε να παίξει στο τελικό γιατί τον κάλεσε η Γαλλία, γιατί έγινε καλά, αλλά δεν δεχτήκε και δεν πήγε. Δεν ξέρω ποιος το ξέρει, αλλά εγώ το έχω ακούσει αυτό και το πιστεύω.
αυτό. Γιατί αμέσως μετά με τη Ρεάλ είχε παίξει και με κάποιους. Είχε παίξει. Δεν ήταν και πολύ κοντά, αλλά είχε παίξει. Οπότε. Εγώ πιστεύω πως αυτό δεν ήθελε να πάει στο τελικό και όχι ότι δεν ήταν καλά στο την ημέρα του τελικού. Που πρέπει να ήταν και πιο. Πώς το έχασε αυτό, που θα μπορούσε να είναι και πιο δυνατός, θα το πω έτσι, πιο δραματικός τελικός, μιας και πήγε 3-3 και στα πέναλτις νίκησε η... Αυτό είναι φάουλ. Και στα πέναλτις νίκησε η Αργεντινή. Δεν το έδωσε, ενώ ακόμα έπρεπε να είχα πάρει το φάουλ τώρα. Με πολύ μεγάλο σωτήρα του μάτς του τελικού για την Αργεντινή να ήταν ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και ο καλύτερος, πιστεύω, παίχτης του τελικού και του τουρνουά, του World Cup, ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στο χέρι δεν ήταν. Ας κουμπί. Οπότε 2-0 στο πρώτο ντέρμπι μέχρι τώρα. Και θα δούμε και στο δεύτερο ημίχρονο αν μπορεί να κάνει και την Μπαρτσελόνα. Εγώ πήρα τη Ρεάλ για τη Μεράλ. Οπότε. Και ξέρω και πως παίζει η Ρεάλ. Που βάζεις που παίρνουν πιο πολύ παίχτες ακόμα και αν δεν παίζουν. Και ας πούμε ο Βαλβέρδε παίζει πιο πολύ δεξιά. Βλέπουμε εδώ, η Μπαρτσελόνα έχει μια πολύ καλή επίθεση, πολύ καλή, ήταν και καλή προσπάθεια, όμως δεν κατάφερε να την εκμεταλλευτεί. Τι έπιασε ο Ter Stegen. Ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα Ισπανίας και η Μπαρτσελόνα υπερβολικά πολύ καλά. Με 12 πόντους και παραπάνω νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Από τη δεύτερη θέση που είναι η Real Madrid, στις 12 πόντους. Ας πούμε αυτό που έκανε ο Βαλβέρδε ήταν χέρι και το έδωσε. Κάρτα δεν δίνει, γιατί το κάνω κατά λάθος. Εγώ δεν μπορούσα να τον ελέγξω εκεί για να το κάνω επίτηδες. Και αυτή μια πολύ καλή προσπάθεια και έκαναν το πρώτο γκολ στο μάτς για την Μπαρτσελόνα και το τρίτο γκολ του μάτς. Α, πώς το χάσε εκεί. Όχι πάλι. Μπορεί να το βάλει ο Λεβαντόφσκι το πιάσω Κορτουά. Τι έκανε και ο Άλαβα. Ραφίνια. Ο Φράγκι Ντε Γιόγκ ο Κορτουά πώς το πιάσε. Νόμιζα θα έμπαινε το 2-2, θα γινόταν το 2-2 τώρα. Και αν πάει η ισοπαλία
δεν θα το λήξω κι ας είναι, κι ας φαίνεται πρωτάθλημα πάνω, θα το πάω σε παράταση κι αν μείνει, ξέρω εγώ, ισοπαλία, θα το πάω στα πέναλτι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι κάποιο ισοπαλία, δεν θα αφήσει κανένα ισοπαλία. Για να δούμε με Powers όταν μπορεί από μακριά, το βάλε. 3-1. Πω, 118, δεν είδα, 11 νομίζω. Αφού είναι Powers θα είναι πολύ δυνατό. Αφού είναι πάω, στο θα είναι πολύ δυνατό. Φράγκι Ντε Γιόνγκ. Ο Πέδρι, ο Σέρτζιο Μπουσκέτς. Σταματάει και ο Άλμπα. Και είναι πλάγιο για την Μπαρσελόνα. Ο Λεβάντοφσκι και ο Κορτουά. Και νομίζω, ω, πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό. Όμως θα την κερδίσουμε εκεί. Και 3-1. Το συνολικό σκορ. Και το συνολικό σκορ είναι 3-1 στο El Clásico και λέω νομίζω δεν προλαβαίνουμε 12 λεπτά, εντάξει, έτσι και έτσι λέω να παίξουμε άλλο ένα αν προλάβουμε και μετά αν δεν προλάβουμε αν, ναι, θα, να παίξουμε άλλο ένα και αν προλάβουμε να παίξουμε άλλο άλλο ένα που θα είναι, δεν θα είναι ντέρμπι. Το τελευταίο ντέρμπι. Γι' αυτό το, κι αν θέλετε, πείτε το μου στα comments και δείξτε το και με likes. Να συνεχίσουμε τα μάτς με ντέρμπι. Θα είναι το, το γαλλικό. Το οποίο είναι Παρί. Θα έχω την Παρί. Versus. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν είναι εδώ με την αυτή ή με την Ολυμπή Λιόνς Λιόνας ήθελα πως προφέρετε αλλά εγώ θα το κάνω. Δεν θυμάμαι ακριβώς αλλά γεια. Τώρα δεν ξέρω πως παίζει η Πάρη, εγώ θα βάλω έτσι όπως παίζω εγώ με την Πάρη. Το νέμα εδώ, το Βιτίνια. Βασικά το Βιτίνια το βάζω εδώ. Οπότε πρέπει να είχα βάλει το άλλο. Πρέπει να είχα βάλει. Υπάρχει άλλο. Αυτό εδώ. Αυτό έπρεπε να είχα βάλει. Οπα. Τώρα όμως εκεί, το Ρουίς εκεί και ο Βιτίνια παίζει εκεί. Πιστεύω έτοιμη είναι. Νομίζω δεν ξεχάσα κάτι. Όχι, δεν ξεχάσα κάτι. Δεν είναι και πιο πολύ ας πούμε ότι είναι πολύ με. Είναι, ας πούμε, σε κάθε μάτς, όταν παίζει Παρί, είναι σίγουρο σχεδόν. Όταν παίζει το πρωτάθλημα, είναι σίγουρο σχεδόν. Είναι κατά 99% ότι θα νικήσει Παρί. Οπότε, δεν ξέρω. Αλλά εγώ την Παρί πήρα. Θα μπορούσα να είχα πάρει την άλλη, Μαρσέη, και να
Ας πούμε να ήταν πολύ ίσο μάτς, γιατί θα ήμουν εναντίον του Παρί που είναι καλή ομάδα και εγώ θα είχα τη Μαρσέ που είναι έτσι και έτσι και θα ήμουν και επειδή είμαι λίγο καλός, λίγο πολύ καλός. Introducing the Paris Saint-Germain starters. Gianluigi Donnarumma begins in goal. Marquinhos plays alongside Sergio Ramos in central defense. Lionel Messi starts. Και σε αυτό μπορεί να μιλάω όπως μίλησα δηλαδή στο προηγούμενο. Αλλά στο προηγούμενο μιλήσα είχα αρχίσει το βίντεο, γι' αυτό μιλούσα και περισσότερο. Γιατί είχα και περισσότερο να πω. Οπότε Να κάνουμε ερώτηση. Αυτό κατά αριστερά δεν τα δείχνει. Τα χρειάζομαι αυτό. Δεν τα χρειάζομαι ρε, κάτσε. Αυτό λέει και εδώ ρε φίλε. Γιατί όμως δεν τα έχει κατάστερα. Τι! Ωραία! Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τώρα δεν θα μιλάω. Τι! Τι! Αυτό πότε με τη χέρι ρε! Έλα ρε. Valentin Rogier. Cengiz Under. Here's Malinovsky. Taksi. Κακή πάσα ρε! Αυτή τη φορά ο Ντοναρούμα ήταν εκεί. Πραγματικά χάσω την όλη Μαρσέη. Πάμε να το φάμε κι αυτό. Φίλε, τι πιάνει ο Ντονάρουμα. Σε εδώ. Σε εδώ τι έπιασε ρε. Ήταν και με πολύ δύναμη, ήταν και στο γάμα. Και το πιάσε ρε φίλε. Πραγματικά τι πας κάνει θαύματα. Ωραία πήραμε φάουλ. Μπορεί να ήταν και handball το φάουλ. Το γκολ! 1-1. Νομίζω μετράει ως αυτό γκολ, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω μετράει ως αυτό γκολ. Λογικά θα μετράει ως αυτό γκολ. Αυτό πραγματικά θα μπορούσε να το είχε πιάσει πανεύκολα ο τερματοφυλάκας. Γιατί ας πούμε το λάθος του ήταν πολύ μεγάλο που μπήκε και... Όχι, μετρά κανονικά γκολ Εμπαπέ. Μετρά κανονικά ως γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ. Με τι δύναμη ήρθε ο τύπας και την έστειλες τελειώς έξω. Όχι. Σε αυτό το μάθημα άλλο δεν είμαι και πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Δεν έχω συγκεντρωθεί πολύ.
20 λεπτά τραβάω. Να τα αφήσω σε λίγο, ας πούμε θα παίξω και κάνω άλλο μάτς αν προλάβω. Κακό. Αν προλάβω θα παίξω και κάνω άλλο μάτς που δεν θα είναι derby, θα είναι έτσι. Might have decided to hand out the yellow card. No spillage from the goalkeeper. Routine. Mbappe. Η ταχύτητα του Mbappe πραγματικά είναι ασταμάτητη. Πάπια. 2-1 ανατροπή. Αυτό μου άρεσε, να βάλουν ένα γκολ τουλάχιστον. Γιατί ποιος το περίμενε. Βασικά όλοι το περίμενε. Αλλά για. Ο Φαμπιάν πως πέρασε μέσα από το τερματοφύλακα. Σε εδώ. Φαμπιάν πέρασε μέσα από το τερματοφύλακα. Όχι, ο Βέρα, τι πάρω λίγο να το βάλει. Μπέμπα. Ε, βγήκε, ρε, βγήκε, ρε. Πώς το κράτησε, ρε, βγήκε, ρε. Μαρκίνιος! Τι κάνεις, ρε Μαρκίνιος! Όχι, ρε Μαρκίνιος! Όχι! Ρε Μαρκίνιος! Φίλε, και το σταμάτησε δύο φορές. Μία του ήρθε στο γόνατο και μία το αποτελείωσε. So underway again, and it's a story of parity. Two goals apiece in this one. Ρε, δεν μπορεί να τρέξει, ρε. Είναι κοντό, δεν μπορεί να τρέξει. Αυτό τι μπορεί να κάνει. Σέντρες, ίσως. And into the last 20 minutes. Λίγο χέρι ήταν αυτό. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι, δεν ξέρω πώς, αλλά είναι πιο... ξέρω πώς σε κρατάει ρε φίλε, θες να δεις πόσο θα τελειώσει. Γιατί... Τι! Όχι ρε, όχι. Α, πέρασε έτσι ρε. Ναι, σίγουρα δεν τα ακούμπεις άλλος με το κεφάλι. Σίγουρα. Ναι, αυτό δεν το πιάνα, ήταν πολύ δυνάμει. Δεν το πιάνα. Ήταν πάρα πολύ δυνάμει. Πρέπει να βάλω μέσα γκολ τώρα. Όχι, αυτό. Όχι! Όχι! Αν δεν το είχε χάσει ο Mbappé εκεί, τώρα θα μπορούσαμε να ήμασταν 3-3, ρε φίλε. Δεν προλαβαίνουμε ρε, ειδικά μας βάλουν τώρα. Και έλεγα από μέσα μου στην αρχή θα είναι εύκολο ρε, θα είναι εύκολο. Θα είναι πολύ εύκολο έλεγα. Όχι ρε Μπαπέ! Όχι! Ήταν η τελευταία μας ευκαιρία! Ήταν η τελευταία μας ευκαιρία!
κλέψει. Πάμε, φύγαμε μπροστά. Γκολ! Γκολ! Τελευταίο λεπτό ρε! Ο Κίλιαν Εμπαπέ! Τελευταίο λεπτό 3-3! Για να στείλει την Παρί σε... και την Ολυμπίκ Μασέι για να κρατήσει περισσότερο το μάτι και να πάει σε παρατάσεις. Πω ρε φίλε! Πω! Πώς! Πω! 118,8 χιλιόμετρα. Τελευταία ευκαιρία, τελευταίο λεπτό. Αν το είχαν, απλά τελειώνε το μάτς εκεί και έχαναν. Και στο 90 και 3. Και 3 και βάζει γκολ. Ποιος το περίμενε τελευταίο λεπτό απλά να πει ο Εμπαπέ μέσα να... μέσα αν θα πάρει κι αν δεν έχει σαν έπαιρνα την μπάλα με εκείνον τον αμυντικό η Φαμπιάν ποιος ήταν τώρα δεν θα ήμασταν στο 3-3 Εμπαπέ! Εμπαπέ! Έβαλε 3 γκολ έκανε χάτρικ ίδιο παιχτάρας. Απλά το δοκιμάσω, τι να το δοκιμάσω μπορεί να το βάλει από εδώ. 124,7 χιλιόμετρα. Ποιος το περίμενε. 4-3. Να κάνουμε ανατροπή, να μας κάνουμε ανατροπή και να ξανακάνουμε ανατροπή. Και αν το βάλει εδώ δεν πρόκειται. Ούτε με κεφαλιά μπορεί. Σουτ! Γκολ! Γκολ! Τελειώσαν όλα, 5-3, τελειώσαν όλα. Πλά, τελειώσαν όλα. Τελειώσαν όλα. Πραγματικά δεν περίμενα αυτό το τέλος. Πραγματικά δεν το περίμενα αυτό το τέλος. Με τίποτα δεν το περίμενα. Εκεί που μας έβαλαν το γκολ και το χάσε μετά ο Εμπαπέ. Και το όπα, και το όπα κιόλας, το όπα ακούστηκε. Όχι ρε Μπαπέ, αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία που είχα. Έτσι νόμιζα, μέχρι που κλέβει, παίρνουμε την μπάλα, βγαίνει ο Μπαπέ και σκοράρει. Όχι. Ναι, Μάρ κι άλλο. 6-3. Ποιος το περίμενε. Μας δάσουν το 3-2. Χάσαμε. Τέλειος. Χάσαμε λέω. Χάσαμε. Ποιος το περίμενε. Από 3-2, 6-3 αμέσως ρε. Εν τω μεταξύ όλα τα γκολ τα έχει ακουμπήσει. Άλλα έχει αλλάξει κατεύθυνση, άλλα απλά τα έχει ακουμπήσει και έχουν πάει λίγο πιο δεξιά πιο αριστερά. Όλα. Δηλαδή... τι πέναλτι σου τα 3-3 ήμασταν, όχι 3-3. Δηλαδή μπορεί, αν ήταν πιο καλός στο handling, reflexes, αλλά να κλασικά δηλαδή, handling. Δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Αν ήταν λίγο καλύτερος, τώρα θα μπορούσαμε να είμαστε 0-3. Γιατί όλα τα έχει ακουμπήσει έστω λίγο, έστω πολύ. Το πώς του Εμπαπέ το πρώτο νομίζω που έκανε το 1-1, το πιάσω.
με σχεδόν θα θανάσει όλο. Είπαμε, είμαστε 3 γκολ μπροστά, όμως δεν θέλουμε να μας βάλουν άλλο γιατί μετά θα είμαστε 2 γκολ μπροστά. Εδώ τα skills. Πάγιτ. Κρίμα. 6-3 ήταν πολύ ωραίο. Πάλι. Δεν τα παράτησα μέχρι τώρα. Αλλά. Αυτός μια φορά και ένα καιρό ήταν θρύλος. Πολύ καλός. Μια φορά και ένα καιρό. Αλέξης Σάντσες. Με τις τρίπλες εδώ ο Εμπαπέ φοβ. Όχι, πώς δεν το βάλε αυτό. Με τσίψω στο τέλος και τελείωσε. 6-4 για να δω. Ω, δεν προλαβαίνω μάλλον. Αυτό ήταν πολύ, πολύ μεγάλο. Που είχαμε παρατάσει. Πολύ δραματικό. Επίσης πρέπει να το κάνω και αλήθεια αυτό. Μπαμπάι. Πιστεύω πολύ ωραία τα πήγαμε στο... σε αυτό. Στο πρώτο 2-1 νομίζω, ναι. 2-1. Και... ήταν one-sided match. Το είχε η Ράλ. Αυτό ήταν πολύ δραματικό. Και... τι πιο ωραίο από το να κλείσουμε με ένα match το οποίο ήταν πολύ πολύ δραματικό. Δεν το περίμενε κανείς να γίνουν 3 ανατροπές σε ένα match. Κανείς. Και πιο ωραίος τρόπος δεν υπάρχει να κλείσουμε. Αυτό. Γεια σας.